Βρισκόμαστε στο πανθρακικό στάδιο Κομοτηνής, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιούνται αγώνες τοξοπορίας ανοιχτού χώρου, μία διοργάνωση του σκοπευτικού ομίλου Κομοτηνής, με τη συμμετοχή σωματείων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αθλητικών σωματείων. Οι ηλικίες οι οποίες μετέχουν είναι από παιδιά μικρής ηλικίας, βλέπουμε 8 και 7 χρονών, μέχρι και μεγαλύτερης. Σκοπός των αθλητών είναι να πετύχουν το κέντρο του στόχου, το κίτρινο σημείο. Ένα άθλημα ιδιαίτερα δύσκολο, που μπορεί να μην έχει σωματική κόπωση, αλλά θέλει αυτοσυγκέντρωση, θέλει ηρεμία, θέλει και δύναμη. Βλέπετε εδώ τους μικρούς αθλητές με τα κίτρινα μπλουζάκια, είναι ο σύλλογος τοξοβολίας από την Κατερίνη. Οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, μία διοργάνωση του σκοπευτικού ομίλου Κομοτηνής. Αυτή είναι η πρώτη σειρά και ακολουθεί η δεύτερη. Έτοιμος ο νεαρός αθλητής από την Κατερίνη, προκειμένου να ρίξει με το τόξο του και να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κίτρινο στόχο, για να πάρει έτσι περισσότερους βαθμούς. Ο αθλητής με την συγκέντρωση των μεγαλύτερων βαθμών είναι και αυτός ο οποίος είναι ο νικητής. Οι βολές πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο με το σφύριγμα του διαιτητή. Οι αθλητές λαμβάνουν θέση. Με συγκέντρωση, πειθαρχία. Ο σκοπευτικός όμιλος Κομοτηνής λοιπόν με δύο τμήματα, το τμήμα της τοξοβολίας και το τμήμα της σκοποβολής με όπλο, σήμερα διοργανώνει αυτούς τους αγώνες τοξοβολίας εδώ στο πανθρακικό στάδιο Κομοτηνής. Οι αθλητές με το σφύριγμα του διαιτητή φτάνουν στην άσπρη γραμμή, στη γραμμή βολής όπως ονομάζεται, αυτοσυγκεντρώνονται, τραβάνε τη χορδή και προσπαθούν να πλησιάσουν τον κίτρινο στόχο. Αυτοσυγκέντρωση, ησυχία, ηρεμία.